Πριν ξεκινήσει η χοροδία μας, ο Κολοκοτρός που βρίσκεται εδώ πέρα, για δύο μόνο λεπτά θέλει να μας απαγγείλει το όραμα του Κολοκοτρώνη. Να του δώσουμε το λόγο. Εκεί κοντά στην Ελληνισιά σταμάτησε ο γέρος. Κοίταξε γύρω Ελληνιά, ήσυχο και αγιωμένος. Τ' άλογο στρέφει τη ματιά στο λιόγαρ το χορτάρι. Τα αφήνει ο γέρος και ακουμπά σε ριζιμιό λιθάρι. Στην πέθα κάθεται βαρύς, δίζει γαλήνη να βρει. Μα μέσα η έννοια του κυλά, πέτρα βαριά και μαύρη. Έρημη πατρίδα, λέει αργά, στενάζει και δακρύζει. Κι ύστερα, βοήθα Παναγιά, με πόνο μουρμουρίζει. Περνάει ώρα, σκέπτεται και αποσταμένος γέρνει. Και εκεί στην πέτρα η κούραση ύπνο κλεφτό του φέρνει. Και τότε βλέπει το όραμα. Μέσα από την εκκλησιά προβαίνει εκείνη ολόφωτη με άσπρη φορεσιά. Γαλήνιωνε το βλέμμα της μαζί και αυστηρό και πάει κοντά στον γέροντα με βήμα σταθερό. «Ε, γέρο», λέει μύρε μία γενική φωνή, «κρίμα βαρύ τη μοίρα του άντρας να θρυνεί. Δεν είσαι εσύ για να θρυνείς. Σήκω λοιπόν και τράβα. Κι ας γίνουν σε αστραπή και ψυχή σου λάβα. Μέγας αγώνας σε κάνει. Εμπρός λοιπόν προχώρα. Και στο πρεβόρ θα σταθεί ένας λαός, μια χώρα». Σαστίζει ο γέρος, με στυλά τα μάτια την κοιτάει και μέσα σε θάμπος ιερό, «Για είσαι», τη ρωτάει. «Τι θες να μάθεις τα παντά με λόγια ξεκομμένα, πες μαθές Παναγιά, πες μαθηνά Παρθένα. Είμαι το πνεύμα της φυλής από χιλιάδες χρόνια που δεν έδεις πια να ζεις τη μαύρη καταφρόνια. Ήρθε η ώρα γέροντα, δεν δόνισες ακόμα, σύψε λοιπόν και κοίταξε αυτό το αρχαίο χώμα που άνοιξε εμπόδια σε, σκύψε, θα δεις καθάρια της ελευθερίας που έρχεται τα φτερωμένα χνάρια». «Αχ Παναγιά μας, βοήθα μας», ο γέροντας στενάζει και η ματιά του δέησε, ως τώρα μα κοιτάζει. «Κρέφτη παλιέ του», λέει αυτή, «τα τόσα που έχεις πάθει, θα έπρεπε από πολύ καιρό να σε έχουν μάθει πως τη βοήθεια που θες και τη ζητάς με πόνο, μέσα σου μόνο θα τη βρεις, στην πίστη σου και μόνο. Αλλά χτεράς την ελευθερία, σε άλλον μην ελπίζεις, μόνο σου πάρ' την αμπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις». «Μόνος μου», κάνει ο γέροντας, «για κοίταξε κυρά μου, με κατάληψαν όλοι τους, κανείς ολοκυρά μου». Και τότε αυτή του μίλησε στη γλώσσα και ο μάτι. «Κανείς δεν σε εγκατέλειψε να σου πει πίστη. Η πίστη για το δίκιο σε αυτή μονάχα φτάνει. Και λόγιο να σου σύντομα θα δει ανθρωπομάνι. Κοίτα μπροστά σου λόγισα. Τραχή ο δρόμο θα είναι. Με πέτρες που ξεσκίζουνε και αγκάθια που τρυπάνε. Και αυτό το δρόμο που τραβά από κορφή σε ρέμα θα τον χαράξει σταθερά με τη καρδιά στο αίμα. Και πώς θα αντέξω», τη ρωτά. «Στο διάβατε του δρόμου δεν έχω άνθρωπο κοντά μονάχα τα λογό μου. Σου φτάνει τ' άλογο. Με αυτό θα αρχίσει την πορεία. Με αυτό θα φτάσει και με αυτό θα μπει στην ιστορία». Βουρμάζει τ' άλογο πιο εκεί και ο γέροντας ξυπνάει. Το χαλινάρι αρπάζει και αυτή η καβάλα ξεκινάει. Να τον ψηλά στο διάσυλο, προς το σκοπό το δένει. Και ο ήλιος ολοπόρφυρος παγαλιά βασιλεύει. Πελώρια ρίχνει τη σκιά του γεροστρατηλάτη. Καθώς το δρόμο της τιμής δείχνει καβάλα στάτη. Έτσι πάλι πρόβαλε ο γέροντας μια μέρα. Μπρούθυρος πάνω σ' άλογο σε ελεύθερον αέρα. Επρόβαλε Πελώριος να δείξει στους αιώνες και στους λαούς πώς γίνονται της λευτεριάς οι αγώνες. Η Ελλάδα για την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα. Ελληνάδες μου!